Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Η αλήθεια είναι πως είναι Πάσχα, οπότε χρόνια πολλά με υγεία σε όλους. Ελπίζω να φτιάξατε τσουρέκια, να μοσχομύρισε το σπίτι, να τσουγκρίσατε αυγά, να κερδίσατε το αυγό. Ελπίζω να τα κάνετε όλα αυτά τα έθιμα, τα όμορφα που έχουμε. Η αλήθεια είναι πως τώρα που τραβάω εγώ το βίντεο δεν έχουν γίνει όλα αυτά. Οπότε δεν μπορώ να σας πω και τη δική μου εμπειρία. Να πω ότι τσούγκρισα κανένα αυγό, ότι το σπάσα. Γιατί συνήθως είμαι λίγο από αυτούς τους άτυχους ανθρώπους οι οποίοι τσουγκράνε το αυγό και δυστυχώς χτυπιέται και η μύτη αλλά και ο ποπός του αυγού. Και δεν πάει πολύ καλά. Είμαι από αυτούς δηλαδή. Συνήθως τώρα δεν ξέρω. Λένε θέμα τύχης τώρα είναι. Τι θα πετύχει, εγώ υποτίθεται τα διαλέγω και όλα τα αυγά. Έτσι μας έχει μάθει η γιαγιά μου. Καθόμαστε, διαλέγουμε τα πιο μικρά αυγά και λέει ότι αυτά στην ουσία είναι πιο σφιχτά. Τώρα εντάξει, δεν θα σας πω ψέματα. Εγώ κάθε φορά τα πιο μικρά και τα πιο πετίτ διαλέγω και κάθε φορά σπάνε. Οπότε δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Ο μπαμπάς μου συνήθως μας κερδίζει όλους όμως. Διαλέγει έτσι σφιχτά και μεγάλα αυγά. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα αναλύσαμε του αυγού. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να σας κάνω έτσι ένα mini haul, το οποίο είναι ίσως και το μισό του Απριλίου, γιατί ήμουν, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ σπάταλη όλο τον Απρίλιο. Ξόδεψα πάρα πολλά λεφτά, δεν ξέρω τι με είχε πιάσει, ενώ συγκρατιόμουν τόσο καιρό και ήμουν okay, είμαι στην καραντίνα και έλεγα σιγά, δεν με κάνει και τίποτα να πάρω. Ξαφνικά με πιάνει μια μανία και όπου έμπαινα αγόραζα πραγματικά, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω το Μάρτιο, ελπίζω να είμαι πιο... January, February, March, April... Πώς να το πω, συμμαζεμένη, γιατί έχουμε και διάφορα έξοδα αυτό το μήνα, θα τα δείτε στην πορεία τι εννοώ. Πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε τι σας έχω. Όπως σας είπα, σήμερα δεν έχει μακιγιάζ, οπότε ήρθα εδώ πέρα έτσι και βαμμένη και έτοιμη και φτιαγμένη. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό που φοράω στα χείλη μου. Μπορείτε να υποψιαστείτε τι είναι. Αυτό που φοράω στα χείλη μου είναι της Gio Trevelli το κραγιόν στην απόχρωση Χρόνος. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάζω. Η αλήθεια είναι πως μου ήρθανε και σας είχα υποσχεθεί ότι θα το δοκιμάζαμε on camera, αλλά δεν κρατήθηκα και απ' την άλλη δεν ταιριάζει με κάποια μακιγιάζ μου, οπότε δεν το δοκίμασα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα από We Makeup σε συνεργασία με την Gio Trevelli. Αρχικά, έχει εξαιρετικά όμορφο packaging για εμένα. Εκτός από το ότι είναι διάφανο, μου αρέσει που είναι χαραγμένο πάνω. Η συσκευασία είναι εκπληκτική. Τώρα, όσον αφορά την ποιότητα, μου αρέσει, δεν λέω ότι είναι ένα matte κραγιόν. Στην ουσία είναι ένα κρεμώδες velvet κραγιόν. Δηλαδή μπορώ να κάνω αυτό, βγάζει χρώμα, δηλαδή αν φορέσω μάσκα και τέτοια μπορεί να πασαληφτώ. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πολύ ωραίο, δηλαδή δεν θα έλεγα ότι ταιριάζει με όλα, πορτοκαλίζει λίγο. Αλλά έχει ωραία απόχρωση, δεν λέω ότι είναι κακιά, αλλά okay. Εντάξει, ένα κραγιό, αυτό. Εντάξει, και έχω πάρει και το άλλο, το κόκκινο, το οποίο είναι απόχρωση καιρός. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο χρώμα. Λοιπόν, είναι ακριβώς το ίδιο packaging όπως και το άλλο. Το φόρεσα μια φορά. Η αλήθεια είναι πως λερώθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, φορούσα μάσκα και αποφάσισα ότι δεν θα το ξαναβάλω μέχρι να σταματήσουμε να φοράμε μάσκες, γιατί είχα γίνει σαν τον κόλλο της μαϊμούς, αλλά είναι χρωματάρα πραγματικά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Θα το βάλω λίγο στο χέρι μου για να το δούμε. Να δείτε, έχει ένα φωσφοριζέ κόκκινο. Έχω άλλο ένα τέτοιο παρόμοιο. Δείτε τι ωραίο που φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Πάλι η ίδια υφή εννοείται, γι' αυτό σας είπα ότι λερώθηκα κιόλας. Αλλά θεωρώ ότι καλοκαιράκι θα φορεθεί πολύ, ειδικά αν σταματήσουμε να φοράμε μάσκες. Αμήν και πότε, αλλά ναι. Τέλος, μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό το packaging, γιατί έχει glitter. Hollow glitter κιόλας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στη συνεργασία αυτή. Να, δεν θα πω κάτι κακό, γιατί μου άρεσαν, η αλήθεια είναι. Αλλά okay, δεν είναι και το πιο ωραίο κραγιόν που έχω δοκιμάσει, αλλά παρόλα αυτά μου άρεσε πολύ. Αυτό.
θα μείνω εκεί. Θα συνεχίσω με την Κριολάν. Λοιπόν, έκανα μια παραγγελία από την Κριολάν γιατί έβγαλε τιμές έκθεσης, κάτι που σημαίνει σχεδόν 40-50%. Η Κριολάν είναι μια εταιρεία, για όσους δεν γνωρίζετε, για επαγγελματίες. Φτιάχνει προϊόντα κυρίως για special effects και τέτοια, για κινηματογράφο. Και έτσι αναπτύχθηκε και μετά άρχισε στην ουσία να φέρνει και προϊόντα καλλιντικά και τέτοια. Βασικά μπορεί να γίνει και μαζί αυτό, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Απλά όταν τη γνώρισα εγώ σαν επαγγελματίας, ας πούμε, όταν μπήκα στο χώρο, ήταν πολύ γνωστή για τα special effects και γενικά για τα πιο περιοδικού στυλ make-up και μακιγιάζ. Τώρα, ο καθένας μπορεί να μπει στο site της Κριολάν και να ψωνίσει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, αν είσαι επαγγελματίας, έχεις μια έκπτωση μείον 20%, αλλά αυτή τη φορά βγάλανε μείον 40-50% εκεί. Δεν είμαι σίγουρη για το ποσοστό ακριβώς, γι' αυτό δεν το λέω ξεκάθαρα. Πάντως ήταν τεράστια η έκπτωση και είπα να πάρω κάτι το οποίο το είχα δοκιμάσει στη σχολή που πήγαινα. Και είναι αυτό εδώ το make-up από Κριολάν. Έχω πάρα πολλά make-up γενικά. Πέτυχα την απόχρωσή μου, όλους παραδόξους. Λοιπόν, είναι το GG, η απόχρωσή μου, για όσους ενδιαφέρεστε και βλέπετε ότι έχετε πολύ παρόμοιο χρώμα με εμένα. Λοιπόν, αυτά είναι τα Vita Color. Είναι τεράστια κάλυψη. Μπορώ να το κάνω πάρα πολύ ελαφρύ, μπορώ να το κάνω πάρα πολύ στόκος, να το πω σε εισαγωγικά στόκος, μπορεί να το κάνω, αλλά παρόλα αυτά όσο ποσότητα και να βάλω φαίνεται το πρόσωπο σαν πορσελάνη. Είναι ίσως από τα καλύτερα make-up που έχω δοκιμάσει, δεν έχει SPF, δεν έχει τίποτα. Η διάρκεια της ημέρας μπορεί να βγάλει λίγη λιπαρότητα, αλλά είναι πολύ ελάχιστη λιπαρότητα, δηλαδή σε σχέση με πολλά άλλα make-up που γίνεσαι σαν να μην πω τι. Είναι εκπληκτικό, για μένα από τα καλύτερα, και το τοποθετώ εγώ συνήθως στο δικό μου πρόσωπο, επειδή το θέλω λίγο πιο ελαφρύ. Βάζω μια ποσότητα στο χέρι μου. Αρχικά θα βάλω λίγο να το δείτε πώς είναι σαν make-up μόνο του. Να δείτε λίγο πόσο ισχυρή κάλυψη έχει. Βλέπετε ότι σχεδόν το χέρι μου εξαφανίστηκε, η φλέβα εξαφανίστηκε. Αυτό είναι τέλειο, ας πούμε, για μακιγιάζ που έχεις να κρύψεις πολύ σημάδι από σπυράκι, τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές, είναι πάρα πολύ υδαρές και όχι στεγνό, καθόλου στεγνό δεν είναι. Και μαζί με αυτό πήρα το Make-up Blend της Κριολάν. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι ρίχνω κάποιες σταγονίτσες από αυτό εδώ, αφού το κουνήσω καλά, είναι έτσι σαν ένα μπουλίτσα, ρίχνω λίγες σταγονίτσες πάνω στο make-up και στην ουσία τι κάνω, το ελαφρύνω. Δηλαδή μπορώ να το ελαφρύνω όσο θέλω και μπλεντάροντάς το γίνεται πιο ελαφρύ. Αλλά αυτό το κάνω συνήθως σε μίξη στην παλέτα μου. Ήδη βλέπουμε ότι αρχίζουν και φαίνονται οι φλέβες, που σημαίνει ότι έγινε πιο λεπτό, πιο λεπτόρευστο. Αυτό πετυχαίνει στην ουσία το make-up σε συνδυασμό με το make-up blend, και γίνεται πολύ 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 ωραίο στο δέρμα, πραγματικά έχει τέλεια υφή. Και μάλιστα το πήρα και σε μια ακόμα απόχρωση, αλλά επειδή δεν ήμουν σίγουρη, το πήρα σε μικρό packaging, γιατί θεωρώ πως από τη στιγμή που δεν είσαι σίγουρος για κάτι, δεν ξέρω ούτε στο άλλο ήμουν σίγουρη, αλλά ήμουν πιο... Αυτό λέω είναι το χρώμα μου και όντως το πέτυχα. Αυτό είναι λίγο πιο σκούρο, θα το βάλω λίγο να το δούμε κιόλας. Δείτε πόσο μικρή ποσότητα έβαλα και δείτε τώρα πόσο ωραία καλύπτει και σε μεγάλη επιφάνεια. Μπλενταρίστηκε full, δεν φαίνεται καθόλου, έχει την τέλεια απόχρωση. Θεωρώ. Στο πρόσωπο μου βέβαια είναι πιο σκούρο. Στο χέρι μου, επειδή έχει αρπάξει λίγο χρώμα από γύρω γύρω, κάτσε πολύ καλά. Για το καλοκαίρι θα είναι το τέλειο. Τέλειο για μένα, γιατί δεν μαυρίζει καθόλου το πρόσωπό μου. Η συγκεκριμένη είναι η NB, NB δηλαδή. Και να ξέρετε, οι μικρές συσκευασίες είναι πολύ οικονομικές, δηλαδή κάνουν 14 ευρώ. Είναι πολύ ok, ρε παιδί μου, για ένα καλό make-up. Η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ καλά τα make-up της. Οπότε, αν δεν είστε σίγουροι για την απόχρωση, πάρτε ένα μικρό. Και γιατί όχι, να μην το δοκιμάσετε. Για μένα, δοκιμάστε το. Όπως σας είχα πει τη μέρα που έκανα το Graphic Liner, έψαχνα ένα πινέλο έτσι λεπτούτσικο και ομορφούτσικο για να μπορέσω να τραβήξω σωστή γραμμή. Λοιπόν, γενικά εμένα με βολεύουν αυτά με την πολύ τετράγωνη ευθεία πάνω και όχι αυτά που είναι μητερά, γιατί εκείνα λυγίζουν πολύ πιο εύκολα. Και βρήκα αυτό εδώ στην Κριολάν. Το συγκεκριμένο είναι το R4302, το Trolley Brush, και έχει αυτήν εδώ την υφή. Καταρχάς είναι σιλικονάτο, δεν είναι φυσική τρίχα, εννοείται.
Γενικά όταν παίρνουμε για eyeliner και τέτοια, δεν θέλουμε φυσική τρίχα. Και είναι τετραγωνισμένο μπροστά όπως μπορείτε να δείτε. Και βοηθάει πάρα πολύ στο να τραβήξω σωστά τη γραμμή μου. Και επειδή το δοκίμασα σήμερα με αυτό το μάτι, κάνει τόσο λεπτομερής δουλειά, πραγματικά είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και οικονομικό σχετικά. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο έκανε. Νομίζω 8 ευρώ, κάπου εκεί. Οικονομικό σχετικά. Συνεχίζω με κάτι που συνήθως δεν σας αφορά, αλλά δεν πειράζει επειδή το πήρα από Κριολάν. Γιατί να μην δεν σας το πω, είναι ένα λάτεξ. Το λάτεξ στην ουσία μπορείς να φτιάξεις φαλάκρα, μπορείς να κάνεις τραύματα, μπορείς να κάνεις εγκάβματα. Είναι για special effect και τέτοια. Απλά στην ουσία είχα πάρει ένα κόμμα της Κριολάν, απλά μου έμεινε μίσο ανοιχτό και πέτρωσε όλο δυστυχώς, οπότε δεν μπορούσα να μην δεν πάρω. Κάνω πολλά πράγματα με αυτό. Είχα φτιάξει και όταν είχα κάνει εκείνο το creature με το μπλε σε όλο το πρόσωπο, τα αυτιά με το λάτεξ. Και μετά από εκεί το χάλασα, το κατέστρεψα, οπότε είπα γιατί να μην πάρω άλλο ένα. Δεν είναι πολύ ακριβό για όσους ενδιαφέρει και αν δεν την ξέρετε την Κριολάν και ενδιαφέρεστε να πάρετε κάτι σε λάτεξ για να κάνετε special effect, είναι πάρα πολύ καλό. Συνεχίζω με κάτι που θα σας αρέσει πιστεύω, αν και εγώ επειδή δεν άντεξα και το δοκίμασα, δεν ενθουσιάστηκα πάρα πολύ και μιλάω για την High Sky Mascara. Ξέρετε ότι γενικά είμαι πάρα πολύ fan της Maybelline. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Σας το έχω πει άπειρες φορές. Έχω πάρα πολλά προϊόντα, μου αρέσουν πάρα πολλά προϊόντα. Κάποια εννοείται δεν μου αρέσουν, δεν μπορούν να αρέσουν και όλα. Αλλά τη συγκεκριμένη τη δοκίμασα μια φορά βέβαια. Μπορώ να πω ότι όπως σας έχω πει και στο βίντεο μου το προηγούμενο που έκανα με τα μάσκαρα, ότι στην ουσία αφήνω λίγο χρόνο και τις ξαναδοκιμάζω και τις ξαναδοκιμάζω και τις ξαναδοκιμάζω γιατί. Όσο στεγνώνει το μάσκαρα, πραγματικά έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, το συγκεκριμένο, εμένα προσωπικά, μου κόλλησε πάρα μα πάρα πολύ τις βλεφαρίδες. Δεν τις έκανε καθόλου ξεχωριστές, ήτανε πολύ, δεν ξέρω, σαν ποδιακρίδας ήτανε. Δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά θα σας τη δοκιμάσω και σε βίντεο, δεν τα λέω έτσι ευθέρετα και τα αφήνω. Εννοείται, όταν θα κάνουμε ένα μακιγιάζ, στο επόμενο που θα έρθει, σίγουρα θα την δοκιμάσουμε μαζί, να τη δείτε. Θα σας δείξω μόνο το πινελάκι της, το οποίο είναι πάρα πολύ κουνιστό και λιγερό. Στην ουσία είναι από τη σειρά La Sensational, η οποία την αγαπώ πραγματικά αυτή τη σειρά και δεν ξέρω γιατί δεν μου έκατσε καθόλου καλά αυτή η μασκάρα. Πραγματικά αφού τη δοκίμαζα και έλεγα πώς τη βάζουνε και είναι έτσι καλή. Και, δηλαδή έκανα και αυτό με τις τρεις στρώσεις και έγινε χάλια. Χάλι. Στη δεύτερη στρώση παλευότανε. Στην τρίτη στρώση όμως ήτανε χάλια μαύρα, να με κλαίνει η ρέγγες ήμουνα. Τέλος πάντων, μη λέω πολλά, θα τη δοκιμάσουμε on camera στο επόμενο βίντεο. Συνεχίζω με κάτι τελευταίο, το οποίο είναι από Stradivarius και το φορά αυτή τη στιγμή, οπότε να σας το δείξω. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η φορμίτσα, τη βλέπετε. Από κάτω είναι έτσι. Τη συγκεκριμένη την πήρα και σε μαύρη, γιατί ήταν σετάκι μαζί αυτά τα δύο. Είναι ακριβώς η ίδια φόρμα σε μαύρο και μαζί κάνανε 25 ευρώ και οι δύο. Κάτι που ήταν πάρα πολύ καλό για εμένα, γιατί εγώ δεν έχω φόρμες τέτοιες, η αλήθεια είναι. Είχα κάτι παιδικές τις οποίες έδωσα. Και όσον αφορά για το που είπα τώρα ότι έδωσα, έφτιαξε ένα λογαριασμό στον ντεπό, έτσι ώστε να πουληθούν, να πάνε σε άλλα χέρια, να τα αγαπήσουν, γιατί μου αρέσει και τα αγαπώ πάρα πολύ τα ρούχα μου. Και επειδή πάντα αυτό ήταν το σκεπτικό μου, πω θα τα δώσω και πολύ τα αγαπώ και είμαι συναισθηματικά δεμένη μαζί τους. Δεν με πείραζε ποτέ να δώσω σε κάποιον τα ρούχα μου, αλλά με πείραζε πάρα πολύ να τα πετάξω και επειδή δεν μου αρέσει αυτή η εκδοχή, αποφάσισα να το κάνω κάπως έτσι. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάτω στο κουτάκι το λογαριασμό μου. Μπορεί να σας ενδιαφέρει κάτι και να μπείτε να το δείτε. Είναι πολύ συζητήσιμες οι τιμές όλες, είναι ενδεικτικές. Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Depop, δεν πειράζει. Μπορείτε να μου στείλετε και μήνυμα σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάτι. Αλλά για μένα αξίζει πάρα πολύ να φτιάξετε ένα λογαριασμό στο Depop και να δείτε και άλλους οι οποίοι ανεβάζουν και μάρκες και τέτοια. Και γιατί όχι, τι έχετε να χάσετε. Θα κλείσω με ένα ακόμα ρουχαλάκι, το οποίο είναι για μένα εκπληκτικότατο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το φούστο σορτσάκι θα το πω. Θα το βάλω τώρα και θα σας το δείξω. Αρχικά να μιλήσω για το ύφασμά του, το οποίο είναι εκπληκτικό. Είναι σαν λίκρα να το πω.
Είναι αθλητικό σορτσάκι στην ουσία. Και γιατί το λέω αθλητικό? Γιατί ακριβώς από μέσα έχει κολάν, το οποίο φαίνεται τέλειο όμως, τέλειο. Και από πάνω πέφτει σαν φούστα και είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, έχω ενθουσιαστεί, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν φαίνεται στην ουσία ότι είναι σορτσάκι, φαίνεται σαν φούστα. Και αυτό είναι το πιο ωραίο. Και έχει και τα σκηνάκια εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ. Είναι σαν κολάν βασικά η υφή του, αυτό εκεί, όχι λίκρα ακριβώς. Είναι ένα περίεργο, σαν μαγιό, σαν κολάν, έτσι το περιγράφω εγώ, δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας άρεσε να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Εάν θέλετε να βλέπετε και κάποια άλλα πράγματα που ανεβάζω καθημερινά, μπορείτε να με κάνετε follow στο Instagram, στα social media μου. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!